Ω ανεπαρκή και αμφιβόλο αποτελεσματικότητα χαρακτηρίζονται από ιδιοκτήτε κατεχόμενων περιουσιών και νομικού τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη για αναχέτηση των προσφυγών στην λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων τη Τουρκία στα κατεχόμενα. Είναι περιορισμένη έω αμφιβόλου χρησιμότητα και δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουν άμεσα τι οικονομικέ ανάγκε που έχουν οι πρόσφυγε. Nice. Να σα πω ότι στερούνται. Ε, μια ενιαία πολιτική απέναντι σε όλου του ιδιοκτήτε. Εμεί λέμε ότι πρέπει να γίνει συσχετισμό τη απώλεια χρήση με οικονομικά μεγέθη. Ω έκθεση ιδεών χαρακτήρισαν τα προωθούμενα κυβερνητικά μέτρα η νομική Αχηλέα Δημητριάδη και Κωνσταντίνο Καντούνα κατά τη χθεσινοβραδινή εκπομπή του ΣΥΓΜΑ 60 λεπτά. Ο κ. Καντούνα επισήμανε ότι αυτό που χρειάζεται είναι η ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου τη νομική υπηρεσία προ αυτού που προσφεύγουν στη λεγόμενη Επιτροπή Αποζημιώσεων εάν ο κόσμο είχε κάποια ε, νομική αρρωγή σε αυτό το θέμα, ίσω οι εξελίξει να ήταν διαφορετικέ. Είναι εσείς? η απουσία του κράτου που, το, που, που, ε, που συνέδινε στο πρόβλημα. Ο νομικός Αχυλέα Δημητριάδη τόνισε ότι το κράτο δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμή το απαιτούμενο ενδιαφέρον για το εν λόγω ζήτημα και εισηγείται τη θεσμοθέτηση ενό ταμείου αρρωγής προ του πρόσφυγε. Από τη στιγμή, λέγει, που το ποσό που απαιτείται είναι 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να ετοιμάσει και να καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Με 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο μπορούν να αγοράζουν αφού πουλιούνται αυτές οι περιουσίες σε εξευτελιστικές τιμές όπως λένε, ε, τότε είναι ευκαιρία για το κράτος να τα αγοράσει και να δώσει στον κόσμο αυτόν το δικαίωμα σε 5, σε 10 χρόνια που θα λύσουν τον κυπριακό τα αγοράσει να τα αγοράσει πίσω με απλώς μια αύξηση πάνω στον τόκο. Ο νομικό Αχηλέα Δημητριάδη εξέφρασε τη θέση ότι η παρουσία τη Επιτροπή στα κατεχόμενα πρέπει να αξιοποιηθεί για να αποδειχθεί ότι αυτή η θεραπεία δεν είναι αποτελεσματική. Για να γίνει όμω κάτι τέτοιο, επισήμανε ότι αυτοί που προσφεύγουν στην Επιτροπή πρέπει να το κάνουν για απώλεια χρήση, αλλά να μην αποδέχονται τον προτινόμενο συμβιβασμό. Εάν το αίτημά του δεν ικανοποιηθεί, Τότε λέγει θα μπορούν να ασκήσουν έφεση και να οδηγήσουν την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξεκαθάρισε όμω ότι η απόφαση για συμβιβασμό είναι ατομικό δικαίωμα του καθενό. Θέση με την οποία διαφώνησε ο κ. Λουκαδί, ο οποίο τόνισε πω κανεί δεν νομιμοποιείται να ξεπουλά την πατρίδα στον κατακτητή. Ο πρώην δικαστή του ΕΔΑΔ προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προκρίνοντα την ποινικοποίηση των προσφυγών στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Το δικαίωμα τη διοκτησία δεν είναι απόλυτο, υπόκειται σε περιορισμού για το δημόσιο συμφέρον, για την ασφάλεια τη χώρα και αυτό πρέπει να γίνει η Όταν δεν έχει να αντιμετωπίσει μια πολιτική μια χώρα όπω η Τουρκία, που είναι κατέχουσα χώρα σε ένα σημαντικό μέρο τη παρτίδα σου, δεν τη δίνει την ακίνητη σου περιουσία. Άρα, όσα και να σου δώσει. Η τοποθέτηση του κυρίου Λουκαίδη προκάλεσε την αντίδραση του Χριστόδουλου Χριστοδούλου, πρόσφυγα, ο οποίο κατέφυγε στην Επιτροπή Αποζημιώσεων. Οι περισσότεροι που αυτή τη στιγμή πηγαίνουν λόγω επιβίωση. Δεν έχουν άλλη επιλογή από το κράτο. Ε, Εσεί, εάν τελικά καταλήξετε συμβιβασμό, θα αποποιηθείτε την προσφυγική σα ταυτότητα. Βεβαίω. Χωρί δεύτερη σκέψη. Θέλετε να πάψετε να θεωρήσετε πρόσφυγα. Και αν είναι δυνατόν και Κύπριο, αν δυνατόν. Ο κ. Λουκαίδη υπέδειξε ότι ο πατριωτισμό είναι καθήκον του κάθε ενό εξημών, τονίζοντα πω το περιουσιακό δικαίωμα υποτάσσεται στο συμφέρον τη πατρίδα. Ο είναι προσωπική ατομική αρετή δεν εξαρτάται από κυβερνήσει. Ο καθένα μα έχει υποχρέωση να δώσει και τη ζωή του για την πατρίδα.